Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Spoiler King και πάμε να σας πούμε ποια ομάδα κερδίζει σήμερα την τέταρτη ασυλία και ποιος είναι ο τέταρτος υποψήφιος. Πριν περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ να συνεχίζουμε και σε επόμενα βίντεο. Χθες οι μπλε κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να κερδίσουν την τρίτη ασυλία της εβδομάδας και να στείλουν τους κόκκινους σε συμβούλιο του νησιού. Εκεί, με συνοπτικές διαδικασίες, οι παίκτες της κόκκινης ομάδας έδωσαν ως πρώτη υποψήφια από την ομάδα τους την Άιρα. Έτσι, μαζί με την Ευγενία Μπόρλα και τη Χρύσα Χατζηγεωργίου, είναι οι τρεις από τις τέσσερις παίκτριες που θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους την Πέμπτη το βράδυ. Στο αγωνιστικό κομμάτι του σημερινού επεισοδίου έχουμε ένα στίβο μάχης χωρίς νερό, με πολλά εμπόδια και ένα τελικό στόχο που θέλει καλή στόχευση και γρηγοράδα. Και πάμε τώρα να σας πούμε όμως ποια ομάδα κερδίζει σήμερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν φίλοι μου, η ομάδα που κερδίζει απόψε την τέταρτη ασυλία της εβδομάδας και στέλνει την αντίπαλη σε συμβούλιο του νησιού είναι η κόκκινη, η οποία κάνει το 3-1 στις ασυλίες. Ενώ οι μπλε με τη σειρά τους θα δώσουν στο Συμβούλιο του Νησιού υποψήφια παίκτρια για αποχώρηση τη Μαριλίνα.